Καλημέρα κόσμε, καλημέρα αγόρια, καλημέρα κοριτσιά. Τελευταία έχω δει ότι μου έχουν κάνει subscribe και αρκετά αγόρια και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, αλλά θέλω να μου αφήνετε comments κάτω από το βιντεάκι μου για να σας μαθαίνω σιγά σιγά, γιατί τα κόρες και τα έξι πάνω κάτω τα ξέρω, αλλά τα αγόρια δεν τα ξέρω καθόλου. Λοιπόν, σήμερα τι θα κάνουμε, σήμερα θα σας κάνω ένα haul το οποίο είναι από beautyjoin.com. Τα πράγματα αυτά έρχονται από LA. Πρώτη φορά που παραγγέλνω από αυτό το κανάλι, αν και είναι πολύ γνωστό, εγώ δεν είχα ξαναπαραγγείλει. Πολύ φτηνά προϊόντα, αμερικάνικες εταιρείες έτσι που δεν έχουμε εδώ και είναι αρκετά ενδιαφέρουσες. Αλλά το θέμα είναι ότι και το shipping δεν είναι πολύ φτηνό, δηλαδή πλήρωσα 16 δολάρια. Τώρα μπορεί να έχω κάνει και λάθος, δεν ξέρω. Δηλαδή, εγώ αυτό που βρήκα το πιο οικονομικό ήταν αυτό με τα 16 δολάρια. Η όλη παραγγελία ήταν πολύ φτηνή, δηλαδή τα πράγματα αυτά που πήρα είχαν 1,5 ευρώ, 2 ευρώ, 2,5 ευρώ, 3 ευρώ, αλλά τα έξοδα που στείλωσα ήταν 16 ευρώ. Τέλος πάντων, νομίζω ότι άξιζε, γιατί τα προϊόντα μου βγήκαν πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, ξεκινάω με αυτό εδώ, είναι το eye primer της Jordana, είναι το 01, είναι αυτό εδώ, το ξέρετε όλες, το οποίο είναι τύπου MAC, η βάση της MAC, εγώ έχω την Soft Ochre, την πλέον αγαπημένη για χρόνια. Δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε καθόλου, μπορώ να πω. Μοιάζει με την άλλη απόχρωση της MAC, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται, το Penderly. Δηλαδή ροζίζει. Ροσμοβίζει σαν βάση. Τώρα αν θέλεις να κάνεις ένα μακιγιάζ το οποίο έχει ροσμοβ τόνους, νομίζω ότι είναι καλή βάση και οικονομική. Δηλαδή αυτό είχε νομίζω 2 ευρώ, ενώ της MAC έχει 19 ευρώ. Εντάξει. Ό,τι δίνεις παίρνεις. Απλά δεν μου άρεσε ο τόνος. Ο τόνος δεν μου άρεσε. Αυτό. Προχωράμε με αυτήν εδώ τη σκιά. Είναι της LA, είναι η Ebony. Είναι καθαρό μαύρο. Είναι matte. Δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο να σας δείξω. Το πήρα γιατί πάντα χρειάζεται μια μαύρη σκιά. Γιατί έχω πάρα πολλές αλλά τις χάνω. Δεν έχει καθόλου στράζ, δεν έχει τίποτα. Είναι τελείως matte fake. Είναι αρκετά καλή. Και αυτή πολύ οικονομική. Πάμε αυτή είναι εδώ, είναι της Wet n Wild, είναι το νούμερο μπρουλέ. Είναι αυτό εδώ. Και αυτό το άκουγα πάρα πολύ και είπα να την πάρω. Αυτή εδώ είναι η απόδοση. Έχει πολύ καλή απόδοση. Αν είσαι αρκετά σκουρόχρωμη, δηλαδή τώρα εγώ που είμαι σκουρόχρωμη, γράφει καλά σαν matte σκιά κάτω από το τόξο. Αλλά για τις κοπέλες οι οποίες είναι πάρα πολύ λευκές είναι σαν μία πούδα, δηλαδή σαν να παίρνετε την πούδρα σας και να την βάζετε σαν σκιά. Έτσι και έτσι. Πήρα αυτές εδώ τις βλεφαρίδες, είναι οι 747 XS, αυτή εδώ. Φυσικό αποτέλεσμα, είναι μικρές, εμένα μου αρέσουν πιο έντονες. Αλλά πάντα τις πήρα έτσι για να υπάρχουν, γιατί πάντα έχω πελάτες οι οποίες ζητάνε έτσι πιο φυσικό αποτέλεσμα. Να σας δείξω, λοιπόν, να σας δείξω και αυτό. Αυτό εδώ είναι της Wet n Wild, είναι το Mega Last, είναι Lip Stain και αυτό κυκλοφορεί πολύ στο YouTube, το πήρα. Λοιπόν, απόδοση δεν υπάρχει, ένας watch και είναι μαρκαδόρος, γράφει Neon, είναι μάλιστα αυτό που έχω εγώ, είναι το 924α. Higher Pink λέγεται, είναι Neon Rose, πάρα πολύ έντονο, αλλά εμένα γενικά τα lip stain δεν μου αρέσουν, γιατί αφήνουν πολύ ξηρά τα χείλη και όταν φεύγει, φεύγει πάρα πολύ άσχημα, ειδικά το συγκεκριμένο φεύγει πολύ άσχημα. Εγώ νομίζω ότι άλλοι θα ξετρελαθείτε με αυτό, απλά εμένα δεν μου αρέσουν τα lip stain. Λοιπόν, πάμε στα προϊόντα, στα τέσσερα τελευταία προϊόντα που ξετρελάθηκα και μάλλον θα ξαναπαραγγείλω. Γιατί από το συγκεκριμένο κανάλι μόνο βρίσκω αυτά τα προϊόντα. Βέβαια και αλλού τα βρίσκεις, απλά τα βρίσκεις μαζεμένα και πολύ μεγάλη ποσότητα της Jordana και της LA. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Είναι το LA Color Jumbo Eye Pencil. Είναι το νούμερο Beach Resort. Είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, δείτε πώς γράφει. Το χάιδεψα. Και δείτε πιο έντονο πώς γράφει. Είναι υπέροχο, υπέροχο. Θέλω να τα πάρω όλα, πραγματικά θέλω να τα πάρω όλα. Και είναι αρκετά σταθερό, για βάση, για κάτω από το μάτι, είναι καταπληκτικό. Καταπληκτικό αυτό. Λοιπόν, πάμε σε άλλη μια σκιά που ξετρελάθηκα. Είναι της Clean Color American Idol Wet and Dry Baked Shadow. Είναι το νούμερο τερακότα.
κακιά αυτή η κοριτσιά είχε 1,5 ευρώ. Είναι αυτό εδώ. Και δείτε τώρα απόδοση. Ας το βάλουμε εδώ δίπλα. Είναι καταπληκτική, ειδικά αν την βρέξεις, έχει υπέροχο αποτέλεσμα και έχει άπειρες σκιές. Άπειρες, δηλαδή πρέπει να έχει καμιά 30 διαφορετικά χρώματα. Πάρα πολύ καλή, για 1,5 ευρώ, δεν το συζητώ. Λοιπόν, και πάμε. Προτελευταίο, είναι αυτή εδώ η πούδρα της Giordana, είναι το Cream Based 104, Forever Flawless. Δεν την είχα ξανακούσει, έχει από κάτω το μπομπόν, βέβαια δεν το χρησιμοποιώ. Από τις ωραιότερες πούδρες που έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Έχει τόσο γλυκό αποτέλεσμα, αλλά και τόσο καλή κάλυψη. Αφήνει το πρόσωπο, πραγματικά θα το σύγκρινα με προϊόν της MAC, συγγνώμη. Είναι απίστευτο και νομίζω έχει 3,5 ευρώ. 3,5 ευρώ, ναι. Είναι καταπληκτικό. Άρα εδώ. Τέλειο. Φοβερό προϊόν. Θέλω να παραγγείλω και άλλες αποχρώσεις. Και πάμε τελευταίο, το οποίο θα μπει στα αγαπημένα μήνα. Το έχω ρημάξει. Είναι της Giordana το Best Lash Extreme. Είναι η μάσκαρα της Giordana. Λοιπόν, αυτή είναι εδώ μου τη συνέστησε μια κοπέλα από το YouTube, συνδρομήτρια του καναλιού. Μου είχε αφήσει ένα σχόλιο από κάτω γιατί της είχα πει ότι μου αρέσουν γενικά οι πολύ έντονα αποτέλεσμα στις βλεφαρίδες. Και μου λέει δοκίμασε αυτή. Εγώ την είχα βρει μέσω eBay, με τα έξοδα αποστολής και όλα μαζί 22 ευρώ, λέω εντάξει δεν υπάρχει περίπτωση. Και μετά τη βρήκα στο Beauty Joint για 3 ευρώ, νομίζω έχει, στο Beauty Joint. Η καλύτερη μάσκαρα που έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Και το λέω γιατί τελευταία δοκίμασα και τη Magna Lash της Radiant, έχω δοκιμάσει και την Extreme, έχω δοκιμάσει και τις Dior, έχω δοκιμάσει και τις του Yves Saint Laurent, καταπληκτικό έτσι. Η μάσκαρα αυτή για 3 ευρώ είναι άπαιχτη. Τη φοράω τώρα. Μπορεί να σας κάνω και ένα review γιατί ξετρελάθηκα. Τρελάθηκα. Πολύ έντονο αποτέλεσμα. Το ξαναλέω για όσα κορίτσια και τους αρέσει το έντονο αποτέλεσμα. Το βουρτζάκι είναι μικρό, οπότε μπορείτε να πάτε και πολύ μπροστά, μπορείτε να βάψετε πολύ καλά τις κάτω βλεφαρίδες. Μου άρεσε πάρα πολύ, ξετρελάθηκα. Και νομίζω αυτή την έχει αναφέρει πολλές φορές και η Πασχαλιά. Μου άρεσε πάρα πολύ και αυτή η κοπέλα τέλος πάντων που συνέστησε αυτή τη μάσκαρα, ας αφήσει ένα comment από κάτω να την ευχαριστήσω. Γιατί θα ξαναπαραγγείλω τουλάχιστον 3 tube να τα έχω σαν backup. Λοιπόν, αυτά. Σας αφήνω γιατί πρέπει να πάω στη δουλειά, γιατί όσο γνωστόν έχω αργήσει. Τι να σας πω, ότι σε λίγες μέρες έχω το γάμο του αδερφού μου. Οπότε παίζει να κάνω και ένα vlog για το γάμο και τα σχετικά. Θα δω, δεν ξέρω τώρα πώς θα βγει. Θα κάνω και το μακιγιάζ στις νύφες μου. Τώρα δεν ξέρω αν τα καταφέρουμε εκείνη την ημέρα με την πίεση, με όλα αυτά να κάνω και το μακιγιάζ και να σας δείξω. Ίσως να σας δείξω κάποια στιγμιότυπα το δικό μου το μακιγιάζ της νύφης. Θα δω, δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα νομίζω θα κάνω ένα βιντεάκι. Αυτά. Καλή δουλειά έχει σε όλους σας. Να κάνετε like στο βιντεάκι. Ό,τι θέλετε ρωτάτε. Και αγόρια, αφήνετε comments από κάτω να σας μάθω. Φιλιά.